προγραμματίζαμε αυτήν την συνάντηση να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αλλά παρακολουθώντας την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, βλέποντας ότι οδεύουμε προς μία κλιμάκωση της κρίσης μέσα στο καλοκαίρι και αναγνωρίζοντας και την πιθανότητα που εγώ πιστεύω ότι δεν είναι βεβαιότητα, αναγνωρίζοντας όμως την πιθανότητα μιας ευρύτερης σύγκρουσης στην Ουκρανία και στη Μολδαβία, αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τις προσπάθειές μας στις πολιτικές πραγματικότητες. Και νομίζω ότι κάναμε σωστά. Παρότι αυτό οδήγησε σε κάποια οργανωτικά προβλήματα, όπως επίσης και κάποια ταλαιπωρία για τους συμμετέχοντες, και ζητούμε συγγνώμη για όλα αυτά. Θα λάβετε ένα νέο πρόγραμμα, διότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία λείπουν. Θα σας διανεμηθεί λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα και πρέπει να σας πω ότι δεν ζούμε μόνο σε μια στιγμή συγκέντρωσης των ιστορικών δυνάμεων, αλλά πραγματοποιούμε αυτό το συνέδριο στο κέντρο της αρχαιότητας. Και δεν ήταν τυχαίο που επιλέξαμε αυτό το χώρο. Τον επιλέξαμε όχι μόνο επειδή είναι πολύ όμορφος, αλλά πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε έμπνευση από την αρχαιότητα, από την αρχαιοελληνική, από τον αρχαιοελληνικό κόσμο. Να σας υπενθυμίσω ότι στην Αθήνα έγινε μία από τις πρώτες ριζικές αναδιαρθρώσεις χρέους της ιστορίας, η λεγόμενη συσάχθεια. Και με τον τρόπο αυτό οι Αθηναίοι κατάφεραν, είχαν δηλαδή τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν σε αυτό που ονομάζουμε το θαύμα της αθηναϊκής δημοκρατίας, το οποίο είχε διάρκεια μόνο 50 χρόνια, διότι μετά έπεσε σε παρακμή. Παρόλα αυτά, παραμένει το πιο σημαντικό παράδειγμα ανθρώπινης οργάνωσης που έχουμε μέχρι σήμερα. Και ίσως ένα και αυτό που έλεγε ο Πρωταγόρας, ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο των πάντων, είναι ίσως ένα σλόγγαν που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Και παρότι τον μισούσαν για τα γραπτά του και τα γραπτά του καταστράφηκαν από τους ιδεολογικούς του αντιπάλους, γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι ο Πλάτωνας ήταν ένας από αυτούς, παρόλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά τα όσα είπε. Και σήμερα, 2000 χρόνια αργότερα, βλέπουμε μια αντίθετη τάση. Βλέπουμε την ανάδυση μιας κοινωνίας όπου το χρήμα είναι το μέτρο των πάντων. Πρέπει να σας πω ότι είμαι φυσικός ως προς τις σπουδές μου και γι' αυτό το λόγο μου αρέσουν οι αφηρημένες γενικές θεωρίες, μου αρέσουν οι απλές εξισώσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να ερμηνεύσει σύνθετες καταστάσεις. Ωστόσο, ως φυσικός πρέπει να επαφίεμαι σε δεδομένα και σε πραγματικά γεγονότα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για πράγματα τα οποία δεν είναι μετρήσιμα, όπως έλεγε ο Lord Kelvin.
στην Ελλάδα δεν μπορούμε να μετρήσουμε προς τα που οδεύει η Ευρώπη. Η χώρα αυτή έχει υποφέρει, έχει υποστεί πολλά μετά από το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε και το οποίο ήταν το πιο καταστροφικό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Έχουμε μία μείωση του ΑΕΠ κατά 20% που αντιστοιχεί στις υλικές ζημιές που υπέστη η Γαλλία και η Γερμανία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτι αντίστοιχο υπέστησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη Μεγάλη Ύφεση, όπως επίσης και κάτι τέτοιο αντίστοιχο συνέβη και τα τελευταία 3 χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Και τη δημοκρατία της Βαϊμάρης μας την θυμίζουν πολλές πτυχές της σημερινής κατάστασης. Έχουμε οικονομικές πολιτικές οι οποίες είχαν εφαρμοστεί από τον καγκελάριο Μπρούνινγκ, ενώ αυτό που υπέστη η Γερμανία από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή η επιβολή τεράστιων αποζημιώσεων που δεν μπορούσε να αντέξει η χώρα, κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Ελλάδα, με το πρόγραμμα το οποίο της επευλήθη και γι' αυτό το στην προσπάθεια από τους διεθνείς φορείς να την σώσουν από το χρέος. Δεν θέλω να καταναλώσω περισσότερο χρόνο για τα ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος. Είναι σαφέστατα μια καταστροφή η μεγαλύτερη από το 1945 και δεν υπήρξε και λάθος, διότι όταν γίνεται ένα λάθος, ένα σφάλμα, τότε σε κάποιο σημείο που το αναγνωρίζει κανείς μπορεί να το βελτιώσει, να διορθώσει κανείς το σφάλμα του. Ωστόσο σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται υπό πίεση για να μην εφαρμόσει το πρόγραμμα, το αρκετά μετριοπαθές πρόγραμμα το οποίο είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Άνθρωποι όπως ο Γιούνκερ, ο Ολάντ διδάσκουν η Μέρκελ, διδάσκουν την Ελλάδα, προσπαθούν δηλαδή να τη διδάξουν πράγματα όταν άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Πρόκειται για έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το τυχαίο, ένα αυτόματο αποτέλεσμα οικονομικών παραγόντων. Είναι κάτι που πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε δηλαδή τον σχεδιασμό μιας άλλης κοινωνίας, την οποία κοινωνία δεν θέλουν να περιγράψουν, δεν θέλουν να ανακοινώσουν, διότι σε αυτή την περίπτωση θα προκαλέσουν αναταραχή. Όμως αυτό διαφαίνεται μπροστά μας, γιατί θα πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους από τις πράξεις τους. Αυτό λοιπόν που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα είναι μία αντιστροφή της πορείας προς τη δημοκρατία μέσω της επικυριαρχίας του χρήματος έναντι του ανθρώπου, με την δημιουργία της φούσκας του χρέους στην Ελλάδα, δημιουργήσανε ένα ισχυρό πολιτικό όπλο, προσπάθησαν και κατάφεραν κατά ένα βαθμό να καταργήσουν σχεδόν ολοκληρωτικά
το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Όμως αυτός είναι μόνο ένας πρόλογος για την ευρύτερη καταστροφή του ευρωπαϊκού συστήματος πρόνοιας. Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Έγιναν προσπάθειες επί χρόνια να κάνουν κάτι τέτοιο. Κατάφεραν πολύ περιορισμένη πρόοδο να σημειώσουν και τώρα με αυτό το όπλο του χρέους καταφέρνουν να επιτύχουν αυτό το οποίο δεν είχαν καν ονειρευτεί στο παρελθόν. Το ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα σε όλο τον κόσμο και τώρα θεωρούν ότι είναι σημαντικότερο να καταστρέψουν αυτό το σύστημα παρά να πληρώσουν για το ελληνικό χρέος. Και αυτό είναι μία ακόμα ένδειξη για το γεγονός ότι δεν αντικρίζουμε μόνο μία οικονομική αλλά και μία πολιτική, έναν πολιτικό σχεδιασμό. Το δεύτερο το οποίο κατάφεραν μέσω του ελληνικού παραδείγματος είναι να καταργήσουν κάθε δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών να αποφασίζουν για πράγματα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή τους. Υπό το καθεστώς της Τρόικα, οι Έλληνες πολίτες είχαν τη δυνατότητα να αποφασίσουν κάποια στοιχειώδη πράγματα, αν θέλουν μπλε ή κίτρινα ταξί. Ακόμα και αυτή η απόφαση, ακόμα και μια τέτοια απόφαση θα έπρεπε να είχε εξεταστεί ως προς, ως προς τον αντίκτυπό της στον προϋπολογισμό. Υπάρχει όμως και μια τρίτη πτυχή η οποία είναι πιο σημαντική, διότι μπορεί κανείς να αλλάξει τους θεσμούς, να αλλάξει την φυσική κατάσταση των ανθρώπων, αλλά εάν θέλει να αλλάξει κανείς ριζικά το καθεστώς, τότε θα πρέπει να μετασχηματίσει, να αλλάξει και τις ιδέες των ανθρώπων. Και αυτό είναι που προσπαθούν να κάνουν. Έχουμε μία καυκική κατάσταση η οποία εξελίσσεται στην Ελλάδα. Ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα, το οποίο σας υπενθυμίζω, είχε ξεκινήσει έναν χρόνο πριν από την επίθεση των αγορών εναντίον της Ελλάδας. Σας υπενθυμίζω ότι άρχισαν να χρησιμοποιούν το ακρονίμιο PIGS για τις χώρες όπως την Ελλάδα και στη συνέχεια υπήρξε μία επίθεση στην Ευρώπη, της Ευρώπης κατά της Ελλάδας, πρωτοφανής, μία επίθεση ανάλογη με τα κράτη παρείες που είχαμε παλαιότερα, που συμπεριλάμβαναν χώρες της Ασίας. Μία επικοινωνιακή επίθεση λοιπόν τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, με πολλαπλούς στόχους, η οποία ενορχίστρωσε και την τελική επίθεση των αγορών κατά της Ελλάδας και μέσω της οποίας δημιουργήθηκε και η βάση που θα δικαιολογούσε την υπογραφή του πρώτου προγράμματος διάσωσης. Με κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν είναι αντίστοιχη, αλλά μας θυμίζει την κατάσταση την οποία βίωναν οι Γερμανοί το 1945, οι Γάλλοι το 40, οι Σοβιετικοί το 91. Καμιά φορά οι άνθρωποι που ζουν στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι ή στη Στοκχόλμη μπορεί να συνειδητοποιούν την αντικειμενική κατάσταση που κυριαρχεί και να έχουν μία ριζοσπαστική προσέγγιση. Ωστόσο, δεν μπορούν να φανταστούν πώς αισθάνονται οι Έλληνες. Με άλλα λόγια, έχουμε να κάνουμε με άτομα
που δεν θα μπορέσουν να τελειώσουν τη ζωή τους με αξιοπρεπή τρόπο, με ένα ελάχιστο εισόδημα, με αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη, νεαροί άνθρωποι χωρίς μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα ψυχοπολιτικό αποτέλεσμα το οποίο καταστρέφει την πίστη της χώρας στις δυνατότητές της. Την πίστη των ανθρώπων ότι η χώρα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους. Είναι λοιπόν ένας μετασχηματισμός της κοινωνίας, έτσι όπως σχεδιάστηκε από τον Χάγεκ και τους φίλους του και εφαρμόστηκε από τους λενινιστές της αγοράς, όπως θα τους έλεγα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με αντικειμενικές απώλειες στην οικονομία. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την ψυχολογία και τις πεπιθήσεις των Ελλήνων. Επηρεάζει όλους τους Ευρωπαίους. Όπως είπε ένας γνωστός Έλληνας συνθέτης, το σημαντικό όταν βλέπεις ένα τέρας είναι αν ξεσηκώνεσαι, εάν αντιδράς προς αυτό. Εάν δεν ξεσηκωθείς, εάν δεν αντιδράσεις προς αυτό, εάν γίνεσαι αδιάφορος, τότε, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης είπε, ταυτίζεσαι με το τέρας. Στην σημερινή πολιτική ζωή της Ευρώπης, το κυρίαρχο μήνυμα για τους Ευρωπαίους είναι το εξής. Προσέχετε τους νότιοευρωπαίους, διότι αυτό θα σας συμβεί και εσάς, εάν δεν υπακούσετε στη συμμαχία της γαλλικής και γερμανικής ελίτ. Μην μιλάτε τόσο πολύ για την αλληλεγγύη με τους Έλληνες, κοιτάξτε τι μπορεί να συμβεί και στη δική σας χώρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μία ακόμα ένδειξη ότι πρόκειται για μία ατζέντα, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο, διότι βλέπουμε σαφώς ότι έχουν δημιουργηθεί διάφορες καταστάσεις για διάφορες χώρες, οι οποίες όλες μαζί δημιουργούν τη βάση για το σχηματισμό μιας συμμαχίας μεταξύ αυτών. Εάν έχουμε μια πτώση του ΑΕΠ κατά 27-28% στα 5 χρόνια του προγράμματος, στην Ιταλία είχαμε 18% μείωση του ΑΕΠ. Η 8% πτώση του ΑΕΠ. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούν τις χώρες αδύναμες να αντιμετωπίσουν αυτό τον μετασχηματισμό, τον προοδευτικό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και οι κυβερνήσεις τους βλέπουν ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ ελέγχονται πλέον καθ' ολοκλήρου από τους χρηματοοικονομικούς κύκλους και από τις ΗΠΑ. Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε ένας βαθμός ανεξαρτησίας όταν ο Σιράκ και όταν ο Σρόντερ είχαν
αντιταχθεί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς την πολιτική τους. Όμως έχει γίνει μεγάλη πρόοδος από την πλευρά των τελευταίων, των ΗΠΑ, στον έλεγχο όλων των ελίτ στην Ευρώπη. Εάν αυτό είναι λοιπόν το παιχνίδι ως προς τις νότιες περιφερειακές χώρες, θα πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα για τις χώρες του Βορρά, διότι χώρες του Βορρά όπως η Γερμανία έχουν αντλήσει μεγάλο κέρδος από αυτή την κατάσταση και οικονομικό κέρδος κυρίως. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στη δουλειά μας. Έχουν προσπαθήσει να βρουν ένα πρόσχημα για τον γερμανικό εθνικισμό, πατριωτισμό ή όπως αλλιώς θα το μπορούσαμε να το πούμε, που έχει αναπτυχθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και δώσανε δύο πράγματα στο γερμανικό λαό. Δώσανε στους Γερμανούς τη δυνατότητα να ονειρευτούν και πάλι μια κυριαρχία επί της Ευρώπης, κάτι το οποίο δεν εκφράζουν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα σε επίπεδο υποσυνείδητο. Και ταυτόχρονα προσανατόλισαν αυτή την πεποίθηση της περιγερμανικής ταυτότητας προς την Νότια Ευρώπη. Βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια τεράστια κρίση που ξεκίνησε από τις μεγάλες εθνικές τράπεζες το 2008 και ήταν τρομερό ότι οι τράπεζες κατάφεραν να μετασχηματίσουν την εσωτερική τους κρίση, την τραπεζική κρίση, σε μια κρίση των λαών, των ευρωπαϊκών λαών. Ήταν λοιπόν ένας τεράστιος πολιτικός θρίαμβος, όπως επίσης ήταν και θρίαμβος για αυτούς το γεγονός ότι προσανατόλισαν το γερμανικό εθνικό φρόνημα προς τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης του Νότου. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα χρειαστεί να πληρώσει το αντίτιμο για αυτά η Γερμανία, όπως άλλωστε συνέβη και στο παρελθόν. Και όπως λέει ο καθηγητής Χάντσον, έχουμε να κάνουμε με πολέμους χρέους και όχι στρατιωτικούς πολέμους στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό σημείο, διότι όταν αναλύουμε τις τρέχουσες πολιτικές της Ευρώπης, βλέπουμε τις δυσκολίες της αριστεράς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ένας από τους λόγους που μας οδήγησαν στην απόφαση να οργανώσουμε αυτή την σύσκεψη, αυτό το συνέδριο, είναι επειδή θελήσαμε να ξεκινήσουμε μια ειλικρινή συζήτηση επί των δύσκολων αντικειμένων. Ένας από τους λόγους που η άκρα αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά έχει πρόβλημα στην Ευρώπη, είναι επειδή εξακολουθεί να προσπαθεί να αποφύγει, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Η σχέση μεταξύ των εθνών και της αριστεράς και, αν θέλετε, το έθνος από ιστορικής απόψεως, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα υπήρξε ο μεγαλύτερος σύμμαχος και ο μεγαλύτερος εχθρός της αριστεράς. Το εθνικό ερώτημα όμως, το εθνικό ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει σήμερα το κλειδί, το αντικείμενο, το διακύβευμα είναι ποιος θα έχει την πολιτική εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Φερρυπίν κατόρθωσε να γίνει κυβέρνηση με την συμμαχία του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, επειδή ήταν σε θέση να εκφράσει, παρά τις δικές του, τους δικούς του δισταγμούς αν θέλετε, γνωρίζοντάς το αυτό το πράγμα, μπόρεσε να παρουσιάσει εαυτόν
ως αντικείμενο, κοινωνικό αντικείμενο, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα να σώσει το έθνος. Η Μαρί Λεπέν, αντιστοίχως, στη Γαλλία, κατόρθωσε να σημειώσει αυτήν την επιτυχία και ενδεχομένως να γίνει και η επόμενη πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, διότι ήταν σε θέση να πάρει την σημαία του έθνους και να την υψώσει, ως λάβαρο, κάτι το οποίο δεν κατόρθωσε να κάνει η αριστερά. Την παρετήθηκε αυτής. Βεβαίως, αυτές είναι προσωπικές κρίσεις και τις μοιράζομαι μαζί σας, έτσι στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, όπου όλοι είμαστε ελεύθεροι να εκφράσουμε τις απόψεις μας και είμαστε ελεύθεροι να διαφωνήσουμε. Και αυτό ακριβώς θέλω να προκαλέσω, θέλουμε όλοι να προκαλέσουμε. Αντιρρήσεις, διαφωνία. Και πάλι όμως, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ζήτημα του έθνους, λόγω του κεφαλαίου σημασίας ρόλου του στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το ερώτημα του πού κατευθύνεται η Ευρώπη, η απάντηση στο ερώτημα αυτό μάλλον, θα βασιστεί πάνω στο ποιος θα χρησιμοποιήσει γενικότερα το εθνικό φρόνημα, το εθνικό αίσθημα των Ευρωπαίων, κάτι το οποίο είναι πραγματικό, είναι υφιστάμενο, είναι ζωντανό και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο παρόν, καθώς το όραμα μιας Ευρώπης θετικής με πρόοδο και ούτω καθεξής αρχίζει να εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει ένα εναλλακτικό όραμα όπως υπήρχε, καλό κακό δεν το εξετάζω, υπήρχε όπως υπήρχε στο παρελθόν. Υπομορφή είναι ενός πρακτικού παραδείγματος στην περίπτωση της Σοβιετικής Ενώσεως. Επομένως, τώρα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως στα μυαλά του κόσμου είναι πολύ πιο αδύναμη από οποιοδήποτε επιχείρημα της κυρίας Θάτσερ τότε, γιατί εδώ έχουμε ένα εναλλακτικό σύστημα, το οποίο δεν είναι οργανωμένο με βάση τις αρχές της αγοράς, με βάση τις αρχές του καπιταλισμού και κατέρευσε. Και εκεί δημιουργήθηκε μια τεράστια πνευματική, ψυχολογική, αν θέλετε, είχε τεράστιες επιπτώσεις πνευματικές και ψυχολογικές σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, ανά τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι με την προοπτική και μόνη μιας κρίσεως. Ταυτοχρόνως, όμως, δεν έχουν ένα εναλλακτικό όραμα οργανώσεως της κοινωνίας. Επομένως, τι θα κάνουν, θα επιστρέψουν στις ισχυρές ταυτότητες και το έθνος, θα έλεγα, αποτελεί και αυτό μια ταυτότητα, που δεν χρησιμοποιείται μόνο για να καταστήλει, για να ανταγωνιστεί άλλα κράτη, αλλά έθνη. Είναι όμως μια βαθύτερη ταυτότητα. Είναι αυτό το αίσθημα του να ανήκει σε μια ομάδα. Το ζήτημα, όπως εγώ το βλέπω τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, είναι εάν η Ευρωπαϊκή Αριστερά πρόκειται να εκφράσει αυτήν την βαθύτατη ανάγκη ή μήπως θα είναι η Ευρωπαϊκή άκρα δεξιά εκείνη η οποία θα αποτελέσει τον καλύτερο υποψήφιο εκφραστή των αναγκών των ευρωπαϊκών εθνών. Είναι παρόμοιο το ζήτημα, αν θέλετε, με αυτό το οποίο είχε αντιμετωπίσει η Ευρώπη και ιδίως στην Ρωσία και στην Γερμανία κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και αυτό είναι ένα σημείο πάνω στο οποίο θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Και θα έλεγα ότι ζούμε σε μια κατάσταση, σε συνθήκες και συναντώ έναν Γερμανό ή έναν Ισπανό αριστεριστή και φυσικά είναι αλληλέγγυοι με την Ελλάδα και όλα αυτά τα πολύ ευχάριστα. Όμως, δεδομένου ότι φοβούνται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτύχει, δεν το λένε βεβαίως, αλλά προσπαθούν να κρατήσουν τις αποστάσεις τους. Βεβαίως δεν υπάρχει απόσταση. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν απόσταση. Τυχόν ήττα της Ελλάδος. Δηλαδή, εάν αποδειχθεί σε πρακτικούς όρους ότι η Ελλάδα ως κράτος, έθνος δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε ένα μικρό κομμάτι και να υπερασπιστεί ένα μικρό κομμάτι της ανεξαρτησίας της και των πολιτών της, θα έχει αυτό το πράγμα τεράστιες επιπτώσεις, με συγχωρείτε, για το σύνολο της Ευρώπης, ανεξαρτήτως των αποστάσεων που θα διατηρήσουν όποιοι θέλουν να τις διατηρήσουν. Κατά κάποιον τρόπο, και εδώ και πάλι θα χρησιμοποιήσω την αναλογία μεταξύ των οικονομικών και λογοτεχνικών πολέμων του παρελθόντος, θα έχει τις ίδιες επιπτώσεις που είχε η ήττα της Δημοκρατικής Ισπανίας το 1939. Μπροστά μας βεβαίως δεν έχουμε τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη, έτσι. Αλλά και πάλι δεν είμαι βέβαιος, δεν είμαι πεπισμένος ότι οι νέο φιλελεύθεροι, οι νέο συντηρητικοί και όλοι αυτοί
είναι κατά πολύ καλύτερη των προαναφερθέντων. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον εντός του οποίου βλέπουμε πολλά πράγματα. Ένα από αυτά, πρέπει να σπάρουμε την κατάσταση στον αραβικό κόσμο. Έχουμε μία μετάβαση από τον κλασικό ιμπεριαλισμό, όπου εμείς οι δυτικοί κατακτούμε διαφορετικές χώρες και τώρα καταστρέφουμε χώρες. Είναι το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη, χώρες οι οποίες έχουν καταστραφεί. Αυτές βέβαια δεν ήταν δημοκρατίες, έτσι να σημειώσω, όπως ουδεμία των χωρών της Μέσης Ανατολής είναι δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν προοδευτικά καθεστώτα. Έχουμε το Ισλαμικό κράτος και λέμε ας κάνουμε ένα πόλεμο τώρα κατά της τρομοκρατίας εκεί. Στο σημείο αυτό οφείλω να σας υπενθυμίσω τι συνέβη στο παρελθόν με τον πόλεμο του Βιετνάμ και με τον πόλεμο στην Αλγερία. Είχαμε τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη εναντίον αυτού του πολέμου. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο τώρα. Είχαμε τεράστια κινήματα στην Ευρώπη κατά εναντίον της πορείας προς ένα νέο ψυχρό πόλεμο και ούτω καθεξής εκείνη την εποχή. Τώρα δεν έχουμε τίποτα παρόμοιο. Ακόμα και το καθεστώς στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ήταν βαθύτατα διχασμένο και διαμοιρασμένο. Επί του θέματος. Είχαμε τον Τζον Κένεντι και τον αδελφό του, οι οποίοι απέτρεψαν ένα πυρηνικό πόλεμο με την Σοβιετική Ένωση. Είχαμε τον Σαρλ Ντεγκόλ, είχαμε αυτό το ιδιαίτερο φαινόμενο. Συνδυασμού πιο ριζοσπαστικών ιδεών που θα περίμενε κάποιος από έναν μπουρζουά πολιτικό. Είχαμε τον Σιράκ, τον Σρέντερ, είχαμε τεράστιες διαδηλώσεις. Εδώ τώρα δεν έχουμε τίποτα. Επομένως φαίνεται ότι και εμείς μετατρεπόμαστε, μεταμορφωνόμαστε, αλλάζουμε. Ξεκινήσαμε να ενδιαφερόμαστε λιγότερο για τις αξίες οι οποίες παραδοσιακά ήσαν οι αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού. Ας δούμε τις διαφοροποιήσεις μεταβάσεις που έγιναν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου πολλοί ήλπισαν όταν ανέλαβε ο Γκορμπατσόφ ότι πραγματικά θα μεταμορφώσει τον υπαρκτό σοσιαλισμό σε ένα ανθρώπινο, αν θέλετε, μια ανθρώπινη πολιτική, και άλλαξε τελείως η κατάσταση με το δολάριο και το καθεξής, και ειδικά μετά τον βομβαρδισμό από τον Γέλτσιν του, αυτό που είδαμε στην Ρωσία σε κάθε περίπτωση. Έγινε η διαφοροποίηση, η μετάβαση από μια ιωνή προλεταριανή δικτατορία σε μια ολιγαρχική δίθεν δημοκρατία. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια σύνθεση όλων αυτών των πραγμάτων, θα πούμε τι. Όλα αυτά είναι μια γιγάντια αντιεπανάσταση, η οποία λαμβάνει χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ξεκίνησε με τις νεοφιλελεύθερες ιδέες της δεκαετίας του 70, με την Θάτσερ και τον Ρίγκαν. Συνέχισε με την προδοσία εκ μέρους του Φρανσουά Μιτεράν και του Σοσιαλιστικού του Κόμματος. Και κλιμακώθηκε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως. Ορισμένοι μπορεί να γυρίσετε και να με ρωτήσετε, πραγματικά χρειαζόμαστε τόσο αφηρημένα σχεδιαγράμματα, σχήματα κτλ, θεωρίες συνωμοσιολογίας και το καθεξής. Εγώ θα έλεγα ότι αν θέλουμε να πολεμήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο εναντίον αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όπως είπε ο πολύ σημαντικός ο Ζων Ζιγκλέρ, ο ελβετός κοινωνιολόγος, είπε θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε ποιος είναι ο εχθρός και να τον ονοματίσουμε. Εκείνος λέει ότι ο εχθρός είναι η οικονομία, είναι το χρήμα. Συμφωνώ. Θα πρέπει όμως να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον πόλεμο με έναν εχθρό, εάν δεν ξέρεις σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και αν δεν φτάσεις εκεί. Ο Δαβίδ κατόρθωσε να νικήσει τον Γολιάθ, αλλά δεν ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι αν ήταν πιο ανόητος από τον Γολιάθ, δεν θα μπορούσε να κερδίσει, δηλαδή χρησιμοποίησε το πνεύμα του. Δεν είναι όμως ένα θέμα μόνο ευφυΐας και ανοησίας, βλακίες. Το ερώτημα τίθεται
στο εξής επίπεδο. Παίζουν και άλλοι παράγοντες εδώ. Και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ μας δίνει ένα τέτοιο παράδειγμα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει όλα τα ριζοσπαστικά σλόγγαν στις συμφωνίες για την κρίση που ήδη υπεγράφησαν. Μπόρεσε να αξιοποιήσει το τεράστιο κίνημα το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ του 2010 και του 2012, το οποίο έλαβε ακόμα, θα έλεγα, διαστάσεις εσωτερικής επαναστάσεως. Και θεωρώ ότι περισσότεροι εξ ημών θα συμφωνήσετε ότι, γιατί μεταξύ μας έχουμε συγκεντρώσει πολλές διαφορετικές απόψεις ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και πραγματικά αυτό όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά ενθαρρύνεται κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πείραμα, που θεωρούν ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο για την Ευρώπη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι ακόμα και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποτύχει, ότι θα τα καταφέρει και ούτω καθεξής, αλλά δεν θα επισέλθω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιέλθει σε αυτή την τραγική κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, αν όχι τραγική, στην πολύ δύσκολη κατάσταση κατά τη γνώμη μου, διότι υπολόγιζαν μόνο στο καλό σενάριο, στην καλή έκβαση. Υιοθέτησαν όλα τα σλόγγαν, χρησιμοποίησαν τις δυναμικές, αλλά όχι και όλες τις αναλύσεις οι οποίες συνόδευαν αυτά τα σλόγγαν, αυτά τα συνθήματα και αυτά τα κίνηματα. Ήλπιζαν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αρκεί κανείς να εκλεγεί. Αρκεί να προσπαθήσει να κάνει μια καλύτερη διαπραγμάτευση προκειμένου να αποκομίσει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν γνώριζαν, δεν είχαν συνειδητοποιήσει το ριζοσπαστικό χαρακτήρα της επιθέσεως εναντίον της Ελλάδος. Δεν εννοώ ότι δεν έπρεπε να διαπραγματευτούν σκληρά. Δεν εννοώ ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν όλα τα νομιμοποιητικά επιχειρήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγκειμένου, ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τυχόν διαφορές μεταξύ των δανειστών. Αλλά δεδομένης της αδυναμίας της χώρας, εγώ θα ήμουν χίλιες φορές υπέρ ενός συμβιβασμού, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος τέτοιος συμβιβασμός θα έδινε έστω μία ελπίδα σταθεροποιήσεως της καταστάσεως στα υφιστάμενα. Αλλιώς θα πρέπει κανείς να έρθει σε σύγκρουση με την Τρόικα. Ρήξη με την Τρόικα. Και ρήξη με την Τρόικα είναι ένας πόλεμος. Όχι μόνο οικονομικός, μπορεί να έχει και τεράστια γεωπολιτική διάσταση. Επομένως βλέπουμε εδώ ότι δεν ήθελαν να το πράξουν. Και γι' αυτό και δεν ήταν προετοιμασμένοι για το σενάριο αυτό. Εάν ο αντίπαλός σου γνωρίζει ότι δεν είσαι προετοιμασμένος για το σενάριο του πολέμου, της ρήξεως, δεν θα αποκομίσεις τα βέλτιστα, διότι δεν ενδιαφέρεται να σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις τον πόλεμο και να κερδίσεις. Συναντήθηκα με τον Γερμανό πρέσβη προημερών στην Αθήνα, που είχαμε μια συνάντηση, και η εντύπωσή μου, και είναι προσωπική εντύπωση που αποκόμισα από αυτόν, είναι ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει το τι διακυβεύεται εδώ. Θεωρούν ότι έχουν κάποιον, έναν τύπο, τον Τσίπρα, ο οποίος δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, επιμένει περισσότερο από ό,τι περίμεναν, ανθίσταται περισσότερο από ό,τι έχουν συνηθίσει από άλλους Έλληνες, από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και από τους Έλληνες ηγέτες ειδικά, αλλά ότι, να, τι θα κάνει, στην τελική ανάλυση θα συμβιβαστεί με την νόρμα. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει το σοβαρό ενδεχόμενο ενός ατυχήματος και το τι θα μπορούσε να σημαίνει το ατύχημα αυτό για τους ίδιους τους εαυτούς. Ένα ατύχημα κάποια στιγμή στον χρόνο, προϊόντος του χρόνου, έτσι, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω σε ποια επίπεδα του ευρωπαϊκού συστήματος είναι πραγματικό ή ουσιαστικό ή εφικτό ένα τέτοιο ατύχημα. Τι γίνεται οι διαφορετικοί δρόντες στο πλαίσιο της Ευρώπης, αν δεν ξέρουν τι ακριβώς θα επιπτώσεις θα έχουν οι πράξεις τους, δεν το γνωρίζω. Ή αν θα ήταν ή αν είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοιου είδους εξέλιξη. Και οι Γερμανοί θεωρούν ότι δεν είμαστε. Και η αίσθηση που έχω είναι ότι όλη η ριζοσπαστική αριστερά της Ευρώπης ή περίπου εξακολουθούμε να διατελούμε υπό την εντύπωση ότι ζούμε. Και αυτό βεβαίως είναι πολιτικώς μη ορθό για την αριστερά, αλλά αυτό πιστεύουμε, ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο.
Και δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν καλά στην Ευρώπη. Έχουν μια τεράστια ψυχολογική δυσκολία να δεχθούν ότι εισερχόμεθα πολύ πολύ γρήγορα σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες θα επηρεάσουν τις ζωές εκατομμυρίων ατόμων και την παγκόσμια ειρήνη. Ο Ζακάρ, ο γνωστός Γάλλος γενετιστής, είπε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να αντιληφθείς και να συνειδητοποιήσεις την πραγματικότητα είναι τα ίδια τα όρια της δικής μας της φαντασίας. Μάλιστα, νομίζω ότι ήδη καταχράστηκα της υπομονής σας και του χρόνου σας. Και εδώ θα ήθελα να ολοκληρώσω με αυτήν την σύντομη εισήγησή μου, λέγοντας ότι υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο δεν αναφέρθηκα και το οποίο επίσης αποτελεί κλειδί για την δυσκολία, για το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εάν το ένα κλειδί είναι η οικονομική, το οικονομικό θέμα, το άλλο είναι πώς θα τοποθετηθούμε εμείς απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται αυτήν την εποχή, ειδικά εν σχέση προς την Ρωσία. Η συνδιάσκεψη αυτή έχει 2-3 στόχους. Ένας από αυτούς είναι να ακούσουμε τις απόψεις όλων και αποφασίσαμε να προσκαλέσουμε ανθρώπους προερχόμενους από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης και ορισμένους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μπορέσουμε να προκαλέσουμε μια όσμωση μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι σκέπτονται με τελείως διαφορετικούς τρόπους σε τελείως διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα και κάνουν πολιτική σε πολύ πολύ στενά πολιτικά περιθώρια. Κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον εφικτό. Εδώ και καιρό δεν είναι πλέον εφικτό. Είμαστε τελείως άσχετοι εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να παραμείνουμε σε ένα στενό εθνικό συγκείμενο πλαίσιο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε προτάσεις, ιδέες και το πώς να προχωρήσουμε από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Πρακτικές ιδέες, αλλά και επίσης ιδέες ως προς την αντίθεσή μας στον ευρωπαϊκό νεοφιλελευθερισμό. Άλλοι θέλουν τον νέο κεϊνσιασμό, κεϊνσιανισμό, άλλοι δεν τον θέλουν, άλλοι θέλουν την καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά δεν νομίζω ότι αυτές αποτελούν προγραμματικές δηλώσεις ή πολιτικό πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν είναι όραμα. Εάν δεν αποκτήσουμε ένα εναλλακτικό όραμα, τότε αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν εναλλακτικό όραμα ή τουλάχιστον ισχυρίζονται που έχουν, δεν ξέρω εάν αναλάβουν την εξουσία τι θα κάνουν, αλλά αυτοί θα κερδίσουν αυτή τη στιγμή.